του 2015 είχε γίνει ο πρώτος νόμος, είχε βγει ο πρώτος νόμος των 100 δόσεων. Δύο χρόνια μετά, τον Απρίλιο, επανέρχεται ο ίδιος νόμος που δίνει τη δυνατότητα υπαγωγής στους οφειλέτες στις 100 δώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΘ ενσωμάτωσε αυτό το νόμο και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, το έχουμε ήδη κάνει, απλώς να το υπενθυμίσω, ότι εδώ και δύο μήνες οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση αυτού του ευεργετικού νόμου, που είναι οι 100 δόσεις. Καλό και παρακαλώ τους καταναλωτές της ΔΕΙΑΘ, όσοι έχουν λήξει πρόθυμες οφειλές, να έρθουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, που είναι η τελευταία καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στο νόμο, να έρθουν να κάνουν την αίτησή τους και να έχουν αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση. Να θυμίσω, μάλλον να σας πω, ότι στον προηγούμενο νόμο του 2015 είχαν υπαχθεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας, καταναλωτές, οι οποίοι αρκετοί, πολλοί από αυτούς, τήρησαν τις 100 δόσεις, περίπου γύρω στους 700 συμπολίτες μας. Και ευελπιστούμε, τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά. Από τις πρώτες και όλες μέρες έχουν έρθει αρκετοί και έχουν υποβάλει αίτημα για τη ρύθμιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΘ, και θέλω να ευχαριστήσω όλους γι' αυτό, αμέσως ενσωμάτωσε με δική του απόφαση αυτές τις 100 δόσεις. Είναι καλό όχι μόνο για τον κόσμο που όλοι ξέρουμε τι αυτό το καιρό τραβάμε με την κρίση, αλλά είναι πολύ καλό και για την δημοτική επιχείρηση, για τη ΔΕΙΑΘ, που αυξάνει την εισπραξιμότητά της. Δεν ίσχυαν πάντα. Μπορεί να αφήσει αυτές και να ενταχθεί. Φυσικά. Πριν, στο ενδιάμεσο των 2 ετών που σας είπα, υπήρχαν οι 12 δόσεις αυτές που ισχύουν για όλους τους ΟΤΑ πρώτου, δεύτερου βαθμού και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Κάποιοι συμπολίτες, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 300 τον αριθμό, είχαν υπαχθεί. Μπορούν τώρα να υπαχθούν στις 100 δόσεις. Να αφήσουν τις 12 και να υπαχθούν στις 100. Να πάμε στο βιολογικό των μαγειών, στο αποχαιρετικό μάλλον των μαγειών. Τι σημαίνει για τις υποχρεώσεις της ΔΕΙΑΘ? Είναι, αν μου δώσετε λίγο χρόνο, θα σας πω ένα μικρό ιστορικό και θα καταλήξω σε αυτό που υπογράφηκε πριν λίγες μέρες πριν. Πριν από 20 περίπου χρόνια, στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ο Δήμος τότε Βαγίων χρηματοδοτήθηκε για να φτιάξει το βιολογικό του. Ήταν απαραίτητο και σύμφωνα με τις τότε κοινοτικές νομοθεσίες. Όμως, παρόλο που φτιάχτηκε ο βιολογικός καθαρισμός και παρόλο που φτιάχτηκαν το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών δικτύων του χωριού, ο βιολογικός καθαρισμός τότε δεν λειτουργήσε σχεδόν ποτέ. Όταν αργότερα ήρθε ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγξει αν όντως έγινε το έργο, ο Δήμος τότε Βαγίων και η ελληνική κυβέρνηση πήγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Από τον Καλλικράτη και μετά από το 2011, όλη αυτή η υπόθεση ήρθε στο Δήμο Θηβαίων. Είμαστε λοιπόν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια γιατί δεν ολοκληρώθηκε ο βιολογικός καθαρισμός. Έχουμε την υποχρέωση και την έχουμε τηρήσει κάθε 3 μήνες να ενημερώνουμε το Υπουργείο Εξωτερικών που χειρίζεται αυτό το θέμα για λογαριασμό του ελληνικού κράτους την πορεία των έργων. Από το 2014 έχουμε υποβάλει αίτημα στο ΕΣΠΑ και έγινε δεκτό, όπως θα σας πω, για να έρθουν τα λίμματα από τα Βάγια στη Θήβα. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, που εντάχθηκε με το παλιό ΕΣΠΑ και συνεχίζεται με τη μέθοδο phasing με το καινούριο ΕΣΠΑ. Έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το μισό έργο, το πρώτο υποέργο του μεγάλου έργου, που είναι η κατασκευή των υπόλοιπων εσωτερικών δικτύων της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων. Τώρα, πριν από λίγες μέρες, βγήκε η πρόσκληση για το επόμενο κομμάτι, που είναι ο αγωγός λιμάτων, που θα έρθουν τα λίμματα από τα Βάγια στη Θήβα. Συν ένα μικρό κομμάτι του έργου αυτού είναι η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης που υπάρχει εδώ, διότι έχουν περάσει από τότε που φτιάχτηκε ο βιολογικός περίπου 20 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, και χρειάζεται μια μικρή αναβάθμιση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση λοιπόν να πούμε ότι το έργο εντάχθηκε και σε λιγότερο από ένα μήνα θα δημοπρατήσουμε το έργο. Τι προστήματα είχε?
Αυτή τη στιγμή βγήκε πριν από 15 μέρες ή 20, δεν θυμάμαι καλά, βγήκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία μας καταδικάζει. Αυτό είναι το ένα. Τα πρόστιμα ευελπιστούμε ότι θα είναι μικρά, γιατί διορθώνουμε το παλιό λάθος. Και εφόσον διορθώνει το παλιό λάθος, ενδεχομένως τα πρόστιμα να μην είναι μεγάλα. Σε άλλες περιπτώσεις Δήμων της Αττικής, τα πρόστιμα είναι τεράστια. Αλλά επειδή εμείς τρέξαμε γρήγορα και δημοπρατούμε και σε λιγότερο από 1-1,5 χρόνο θα είναι έτοιμο το έργο, πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε, αν όχι καθόλου πρόστιμα, θα έχουμε μικρά πρόστιμα. Άρα ζητήθηκαν ευθύνες από την προηγούμενη διοίκηση, γιατί δεν κατασκευάστηκε. Τα χρήματα αυτά φαγωθήκαν, όπως λέει απλά ο λαός. Μήπως δεν καταλάβατε, το έργο έγινε. Το έργο έγινε. Το έργο έγινε και λειτουργήσε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Καταστράφηκε από κάποιους, νομίζω ότι υπάρχουν, αν ανατρέξετε στα συμβάντα της αστυνομίας, καταστράφηκε από κάποιους όλος ο βιολογικός και δεν λειτουργήσε. Οι ευθύνες έχουν ήδη ζητηθεί, όπως σας είπα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χρήματα που τότε έδωσε. Ο βιολογικός στήλας αδειοδοτήθηκε. Α, τι σημειοβρίσκεται. Και ένα ευχάριστο. Σας, νομίζω βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίσω. Πριν από λίγους μήνες, το Φεβρουάριο του 2017, ο βιολογικός της Θήβας μετά από πολλά πολλά χρόνια είναι πλέον καθόλου νόμιμος. Ποιο ήταν το ζητούμενο και αργούσε η αδειοδότησή του? Ήτανε ο ορισμός του αποδέκτη, του επιφανειακού αποδέκτη, δηλαδή το ρεματάκι που είναι δίπλα ακριβώς από τις υπηρεσίες εδώ της ΔΕΙΑΘ, που ορίστηκε ως επιφανειακός αποδέκτης για τους λίγους μήνες τους χειμερινούς. Αυτό οφείλω να σας πω ότι ήταν ένα μεγάλο στοίχημα και για μένα προσωπικά, αλλά και για τη Δημοτική Αρχή και για τον κύριο Δήμαρχο, να αδειοδοτηθεί επιτέλους ο βιολογικός, ο οποίος λειτουργεί άρτια τόσα χρόνια. Περάσαμε από 40 κύματα, μπορεί και περισσότερα από 40. Ξεκινήσαμε από το 2014. Η καλή αρχή έγινε τις τελευταίες μέρες του 2014 επί Υπουργού Βορύδη, που υπέγραψε κατ' εξαίρεση του νόμου την αδειοδότηση για τις 4 κρατικές και δημοτικές εγκαταστάσεις. Βιολογικός Θήβας, Βιολογικός Αλιάρτου, Νοσοκομείο Θήβας και Χιτά. Από το 2014, λοιπόν, εδώ οφείλω να κάνω και μια μικρή, πολύ μικρή αναφορά στον αείμνηστο βουλευτή του νόμου, τον Ευάγγελο τον Πασιάκο, ο οποίος τότε με την παρενέβη στον Υπουργό Βορύδη και επίσπευσε το θέμα της νομοθετικής αυτής ρύθμισης που χρειαζόταν. Από τότε λοιπόν περάσαμε από πολλά γραφειοκρατικά στάδια και ήρθε επιτέλους το Φεβρουάρι του 2017 η αδειοδότηση με την υπογραφή της Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας της κυρίας Παπαθωμά, την οποία και αυτή ευχαριστώ, και μετά από την παρότριση και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη του κυρίου Μπακογιάννη, που αμέσως με το που έγινε, του κάναμε γνωστό το αίτημα, αμέσως ενδιαφέρθηκε. Το ρεματάκι αυτό είναι το περίφημο βλαχόραμα που λέμε? Όχι, νομίζω κάπως αλλιώς λέγεται, αλλά δεν συμπάθησα ακριβώς. Ένα θέμα το οποίο έχετε προσπαθήσει πολλές φορές να το περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συνενωθούν όλες οι κοινότητες, δηλαδή οι πρώην δήμοι του Καλλικρατικού πλέον Δήμου. Με το Δήμο της Θήβας, με τη Διά. Αυτό δεν έχετε καταδώσει να το περάσετε. Πιστεύετε ότι θα δημιουργηθούν οικονομικά προβλήματα στην πορεία της Διά? Που τα λέτε οικονομικά. Να μην μπορούν να ανταποκριθεί η Διά στις δόσεις αυτές που έχει. Στις δόσεις. Στις δόσεις. Το δάνειο που έχει και το κερδισμός. Α. Λοιπόν, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα και εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο χρόνο περισσότερο. Υπάρχει του νόμου εντολή για όλες οι ΔΕΙΑ να πάνε τις αρμοδιότητες τους σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΘ έχει αρμοδιότητες στον Καποδιστριακό Δήμο και οι Δημοτικές Ενότητες Βαγίων, Θύσβης και Πλατεών εξυπηρετούνται στα θέματα της ίδρυυσης από τον ίδιο του Δήμο. Υπάρχει λοιπόν και με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε στις 31 Ιουλίου υποχρέωσή μας να πάρουμε όλα τους πρώην Δήμους. Αυτό απαιτεί όμως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα, ευθύνη είναι του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει ή όχι την επέκταση των ορίων της ΔΕΙΑΘ. Εμείς, σαν υπηρεσία,
Έχουμε πει σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να με έχετε ακούσει, αλλά και προς την Δημοτική Αρχή και στον κύριο Δήμαρχο, ότι η ΔΕΙΑΘ με την έλλειψη προσωπικού που έχει θα δυσκολευτεί να παράγει, να δίνει, να παρέχει, όχι να παράγει, να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου όπως αυτής της πόλης. Αυτή τη στιγμή να σημειώσω ότι η ΔΕΙΑΘ εξυπηρετεί όλες τις βλάβες που υπάρχουν στην πόλη και στα γύρω χωριά του Καποδιστριακού τότε Δήμου σε λιγότερο από 24 ώρες. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, είπατε για το δάνειο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση και έχουμε πάρει ανάλογη απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα περάσει αργότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιμήκυση των δανείων της ΔΕΙΑΘ. Να θυμίσω ότι τα δάνεια της ΔΕΙΑΘ είναι από το 1983-84-85. Δεν το λέω για να καυχηθούμε. Εμείς ως Δημοτική Αρχή για τη ΔΕΙΑΘ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Και δεν θέλαμε και δεν έτυχε. Το μόνο που κάναμε και θα ξανακάνουμε τώρα, αφού ο νόμος δίνει το δικαίωμα, είναι να επιμηκύνουμε με ευνοϊκότερους όρους την αποπληρωμή των δανείων. Έτσι θα είμαστε σε θέση μόνοι μας, χωρίς τη συνδρομή του Δήμου που είναι εγγυητή στα δάνεια, να αποπληρώνουμε τις δόσεις. Αν εννοείται αυτό, μάλλον θα εννοείται και για την τιμολογιακή πολιτική, ίσως. Διότι αυτή τη στιγμή η τιμή μονάδος του νερού. Η αντίδραση είναι για την τιμολογιακή πολιτική. Άρα λοιπόν, καλώς το κατάλαβα. Υπάρχει μια κοινοτική οδηγία που ενσωματώθηκε πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία. Και πολύ πρόσφατα, πριν μάλλον τον Μάιο ή τον Ιούνιο, έγινε και νόμος του κράτους. Ποια είναι αυτή? Και προσέξτε λίγο, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πλέον η τιμή μονάδος του νερού για όλους τους παρόχους νερού σε όλη την Ελλάδα θα έχει ενιαίο τρόπο υπολογισμού. Όχι ίδια τιμή, μην μπερδευτούμε, ενιαίο τρόπο υπολογισμού. Θα υπάρχουν λοιπόν κάποιοι παράμετροι, τις οποίες θα τις βγάζει η αποκεντρωμένη διοίκηση, η δικιά μας της Θεσσαλίας, θα υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που πάνω σε αυτούς θα υπολογίζεται η τιμή, η καινούρια τιμή του νερού. Το ξαναλέω για όλους τους πάροχους. Στη δικιά μας την περίπτωση, πάροχοι νερού στο Δήμο μας είναι δύο αυτή τη στιγμή. Η ΔΕΙΑΘ για την πόλη της Θήβας και ο Δήμος της Θήβας για τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες. Και οι δύο υποχρεούμαστε από αρχές του χρόνου να εφαρμόσουμε την ίδια μέθοδο υπολογισμού νερού. Άρα, είτε η ΔΕΙΑΘ κάνει επέκταση, είτε δεν κάνει, θα πρέπει να υπολογιστεί με αυτό τον ενιαίο τρόπο που θα ισχύει, όπως προείπα, πανελλαδικά, η καινούρια τιμή του νερού. Είναι ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος έχει κάποιες παραμέτρους, στις οποίες θα τις βάζει η αποκεντρωμένη διοίκηση και θα συνυπολογίζεται, παραδείγματος χάρη, τα λειτουργικά έξοδα, η σπραξιμότητα, οι προβλέψεις, τα δάνεια, όλα αυτά είναι ένας μαθηματικός τύπος στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι από 1/1/18 όλες οι ΔΕΙΑ της Ελλάδος και όλοι οι πάροχοι νερού, ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα, ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη, να λάβουμε υπόψη για να υπολογίσουμε την καινούρια τιμή του νερού. Το ειδικό τέλος θα συνεχίσετε να εισπράτεται, είναι πάγια πολιτική ή θα φτάσετε σε κάποιο σημείο να σταματήσει να εισπράτε το 80% και το 70%? Ο νόμος, ο τελευταίος που σας είπα, που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία πρόσφατα, προβλέπει και αυτό, ότι το ειδικό τέλος μπορεί να μπαίνει ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μια ΔΕΙΑ ή ένας Δήμος έχει δάνεια που εξυπηρετεί, μπορεί να μπαίνει το ειδικό τέλος. Μην το δένετε στο 80%, μπορεί να είναι και λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότερο, μάλλον λιγότερο, αλλά θα υπολογίζεται αν ένας πάροχος έχει δάνεια. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα μπαίνει το ειδικό τέλος αν σε μια δημοτική ενότητα, ας πούμε, λέω, Βαγίων ή Θύσβης ή Πλατών, για να μην φανεί ότι λέω για κάποια συγκεκριμένη, χρειάζονται επενδύσεις για να γίνει, χρειάζονται επενδύσεις για το νερό. Αν αποφασίσουμε κάτι τέτοιο, τότε ναι, θα μπαίνει το ειδικό τέλος. Αν, ας πούμε, μια δημοτική ενότητα έχει λύσει το θέμα του νερού, δεν θα χρειάζεται να μπαίνει το ειδικό τέλος.
Υπάρχουν και δημοτικές ενότητες που βέβαια εισπράττουν το 80%. Φυσικά. Αν χρειάζεται, αν αποφασίσουμε, ας πούμε, να σου το πω, ίσως δεν το είπα πολύ καλά. Αν αποφασίσουμε ότι μια δημοτική ενότητα, όποια είναι αυτή, όποια είναι αυτή, είναι εντάξει από νερό, έχει τα δίκτυά της, έχει καθαρό νερό, έχει καλή ποιότητα και δεν χρειάζεται προς το παρόν να γίνουν καινούργιες επενδύσεις σε σωληνώσεις, σε δηληστήρια, σε υδραγωγία, σε δεξαμενές, τότε δεν θα μπει το ειδικό τέλος αυτό που λέτε εσείς 80%. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τώρα τελευταία είναι με ένα δημοσίευμα, μάλλον ένα δελτίο τύπου του κ. Κόρτατζη. Ναι. Που ουσιαστικά εμπλέκει εσάς για το θέμα. Τον απορριμμά. Όχι ΣΜΑ, δεν είναι για το ΣΜΑ. Εντάξει, για το θέμα των απορριμμάτων. Των απορριμμάτων γενικότερα. Γενικότερα και ειδικότερα ότι ο μόνος που ενδιαφέρεστε και χαίρεστε είστε εσείς. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι, λέει, ο μόνος δημοτικός σύμβουλος που συνηγόρησε και υπερθεμάτισε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και αυτό θα ήθελα να το θίξω λίγο άσχετα. Μετά, αν αυτό το δημοσίευμα γράφει το όνομά μου ή όχι, θα το πω στο τέλος αυτό. Ο κύριος Κόρτατζης και ένας-δύο ακόμα έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν κατακλείσει τα social media με διάφορα τέτοια δημοσίευματα. Καλό είναι να ξέρει ο κόσμος που τα διαβάζει την αλήθεια. Και ο κύριος Κόρτατζης και με προηγούμενα δημοσίευματα, αλλά κυρίως με το τελευταίο, λέει πολλές ανακρίβειες. Το ότι μας ήρθαν στο ΦΟΣΤΑ και εδώ στο δικό μας το ΚΙΤΑ απορρίμματα, 10.000 τόνοι από το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, είναι, κύριε Πέπα και κύριοι δημοσιογράφοι, είναι κοινή υπουργική απόφαση του 2015. Άρα τις ευθύνες ο κύριος Κόρτατζης να τις αναζητήσει στους υπουργούς της σημερινής κυβέρνησης, στους οποίους ξέρω έχει και φίλους. Και όχι στο ΦΟΣΔΑ. Δεν έχουν έρθει απορρίμματα μόνο από τις δύο πόλεις, έχουν έρθει απορρίμματα από τα Κύθυρα, από τα Αντικύθυρα, έχουν έρθει από τις... Δεν έχουν έρθει. Έχουν έρθει. Μπορεί να έχουν υπαρθεί. Ακούστε, πήραμε και από τη Λιβαδιά όταν κάηκε ο Χιτάτους. Αποφάσεις οι οποίες έχει δημοσιεύσει η πρώην Ταποδάτη και ο σημερινός ΦΟΣΔΑ. Κατ' εξαίρεση και όταν, αν εμάς χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι στο Χιτάτη, θα τα κάνουμε τα σκουπίδια. Δεν θα ζητήσουμε τη συνδρομή από.